Στην Εστία Νέας Μύρνης γίνονται τα εγγένεια της έκθεσης με τίτλο «Γυναικών πονήματα». Η έκθεση οργανώνεται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου Βαρνάβα Αττικής, με κεντρικούς ομιλητές τη Διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, κυρία Κατερίνη Καμιλάκη, και τη Διευθύντρια του Μουσείου Μπουζιάννη και της Πινακοθήκης Μπογιατζόγλου, κυρία Ελένη Κυπρέου. Η κυρία Θέμης Παπαδοπούλου είναι κοντά μας, έφορος των μουσείων της Νέας Μύρνης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη να έρθετε να καλύψετε απόψε αυτή την ωραία εκδήλωση. Φαντάζομαι ότι θα σας άρεσε. Ήταν απλή, απέρητη, αλλά ήταν μια εκδήλωση που άρχιζε από παλιά, από θυμητάρια των γιαγιάδων, των προγιαγιάδων κλπ. Και έφτανε μέχρι τη σημερινή εποχή. Και με αυτό θέλαμε να καλέσουμε τον κόσμο και ιδίως τα παιδιά του σχολείου για να έρθουν να δούνε τι ωραία πράγματα μπορούν να φτιάξουν με τα χεράκια τους. Και αυτό μας έδωσε, για αυτή την έκθεση μας έδωσε αφορμή η ποικιλία των παιχνιδιών που υπάρχουν στα διάφορα καταστήματα με τα παιχνίδια, τα οποία πιο πολλά παιχνίδια είναι τέρατα, τερατόμορφα. Και σκέφτηκα αυτό το παιδάκι, αυτή η παιδική ψυχούλα, τι θα πάρει από ένα τερατόμορφο αντικείμενο που θα του πάρεις για να παίξει. Δεν θα πρέπει να δει και κάτι ωραίο. Και έτσι λοιπόν στήσαμε αυτή την έκθεση για να έχουμε και κάτι ωραίο. Η κυρία Κατερίνη Καμιλάκη είναι κοντά μας, ομιλήτρια της βραδιάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και θα ήθελα να εκφράσω έτσι και την ευχαρίστησή μου που παρακολουθείτε σαν κανάλι τα πολιτισμικά δρόμενα, γιατί έχουμε φτάσει σε μια περίοδο που μόνο τα οικονομικά πλέον μας ενδιαφέρουν και η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, δυστυχώς είναι και πολιτισμική και γενικότερα ηθική και κοινωνική. Αυτό ήταν το πρώτο που ήθελα να σας ρωτήσω. Η παράδοση χάνεται. Αυτά που κάποτε ήταν κομμάτι της ζωής, της καθημερινής ζωής, τώρα πια είναι εκθέματα σε μουσεία. Ναι, αυτό που αν παρακολουθήσατε την διάλεξη που έκανα, νομίζω ότι αυτό ακριβώς είπα ότι δεν είναι. Ότι η παράδοση δεν θα πρέπει να είναι ένα μουσιακό είδος, γιατί παράδοση είναι ό,τι παραδίδεται σήμερα για αύριο. Και τώρα που μιλάμε, η επόμενη στιγμή θα είναι παράδοση. Άρα θα πρέπει να δούμε την παράδοση σαν ένα ζωντανό οργανισμό, ο οποίος συνεχώς εμπλουτίζεται από τα καινούργια στοιχεία. Μόνο έτσι, αν το δούμε, θα μπορέσουμε να σταθούμε σταθερά για ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί διαφορετικά είναι σαν να διαγράφουμε κάθε μέρα το παρελθόν μας, το οποίο είναι η προηγούμενη στιγμή. Γι' αυτό το κάνουμε. Αλλά ξέρουν και τα βάζουν. Βάλανε το βουκάλι. Κοντά μας έχουμε την κυρία Ελένη Κυπρέου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η ομιλία σας επικεντρώθηκε γύρω από το ψωμί. Το ψωμί σαν κεντρικό θέμα στα πονήματα γυναικών. Γιατί όπως είπα και στην ομιλία, το ψωμί το φουρνίζουν οι γυναίκες, το αλεύρι το κοσκινίζουν οι γυναίκες, στα χωράφια είναι οι γυναίκες, αλλά οι άντρες το απολαμβάνουν. Βέβαια, αυτό είναι ένα μικρό αστιάκι. Στην πραγματικότητα είναι η βάση, η βασική δομή της ζωής. Και πέρα από τη ζωή, της κοινωνίας και της τέχνης. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι το ψωμί έπλασε τον κόσμο στην ουσία. Έπλασε τον κόσμο και είναι, αυτή είναι η μαγεία της τέχνης. Πώς ένα τόσο δα μικρό σβολαράκι ζύμης, όταν αποτυπώνεται πάνω στον καμβά, παίρνει τέτοιες διαστάσεις που ξεπερνάνε τα όρια ενός στελάρου ή μιας εικόνας και γίνεται άγιο. Όταν υπάρχει μπροστά στον πίνακα, μπροστά στην εικόνα, ένα κομμάτι ψωμί, ο κόσμος όλος αλλάζει.
την εστία της Νέας Μύρνης και την έκθεση γυναικών πονήματα για το nstv.gr.